εγώ θα κάτσω εδώ, δεν σας πειράζει, έτσι. Όχι. Και εγώ. Πού θέλετε να πεις. Εγώ δεν θα πεις το μετάγι, το κάνετε στήριζες. Όχι, εσείς το κάνετε. Τη διαπίστευσή σας, ως δημοσιογράφου, είναι δημόσιες. Είναι δημόσιες. Είναι δημόσιες. Τα βίντεο είναι για τη διαπιστευμένη. Δημόσιες. Είναι σκοπός. Είναι δημοσιογράφος η μαγνητοσκόπηση. Είναι για τη διαπιστευμένη. Δεν είναι δυνατό σε παρεξαγής που έχουν εσένα. Είμαι αναγκαίος να κρατήσω πάνω. Δεν θέλετε να κρατήσω στην Ευρωπή. Δεν πρέπει να έχετε διαπίστευση. Το έπει να τις κάνει ο επίσημα διαπιστευμένος. Μπορώ εγώ να πάω στην Βουλή που είναι δημόσια συνεδρία και να αρχίσω να την το σκοπό. Αν είχε μας λέει πρώτο ο ίδιος κάποιος ο νόμος είναι για μέσα μαζί. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα θεωρεί ο νόμος αυτά τα οποία έχουν άδεια μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δεν λέει ότι το κάθε site που ανοίγει... Η συνεδριάση. Κύριε Πριγκάνη, εντάξει, δεν ανεμόμαστε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και στο κάτω κάτω γραφής, τι έχουμε να κρύψουμε. Θέμα του Πρόεδρου. Τι έχουμε να κρύψουμε. Πρόεδρος διευθυντής. Επίτε να γνωμονωτήσω κάτω κάτω. Θα σας πω κάτι. Όταν πάει και παράταξη που είναι δημόσια συνεδρίαση οφείλει να είναι. Τις παρατάξει όσες γιατί την προβλέπει ο τέτοιος. Μπορώ να έρθω εγώ μέσα να τραβάω βίντεο όταν τη θεσμοθετεί. Να έρθετε. Δεν θα σας απαγορεύσω εγώ να έρθετε στην ιδέα. Να έρθετε. Δεν ζούμε από κάτι τέτοιο. Υπάρχει μέσα στο σχεδάκι και την ευθύνη. Εδώ πέρα δεν έχει. Δηλαδή όταν θα πάρεις εικόνα και θα τη διαστρεβλώσεις την εικόνα ή θα την παρουσιάσεις. Εμένα η καταγραφή της οικονομικής του Επιτροπής δεν με ενδιαφέρει να το κάνω ρεπορτάζ. Με ενδιαφέρει ή να κοινοποιηθεί όπως έχει, Σας παρακαλώ. Okay. Και επίσης, για τις διάφορες παρεξηγήσεις που έχουν γίνει μέσα στον χώρο, που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Να λέμε τι είναι ο καθένας. Μέχρι τώρα και μέχρι να έρθετε δεν είχαμε άλλα λέει ο άλλος. Να πάρουμε μια απόφαση. Πού είμαι να πάρουμε απόφαση. Θα πάρουμε απόφαση και εσύ να κάνεις προσφυγή στην περιφέρεια. Ακούστε, απόφαση να πάρετε, αν θέλετε μετά, ακολουθήστε όλη τη διαδικασία, γιατί την κάμερα δεν θα την κλείσω. Δεν θα την κλείσω. Δεν θα την κλείσω. Δεν θα την κλείσω. Δεν επιτρέπει πέρα, είναι την κάμερα. Πώς θα γίνει την κάμερα. Εγώ θα την κρατάω πάνω. Θέλετε να πάμε σε αυτή την εκδοχή. Θέλετε να πάμε σε αυτή την εκδοχή. Πώς θα γίνει. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα εμείς παίρνουμε μια απόφαση ότι εγώ η πρότασή μου είναι ότι δεν δεχόμαστε να μπει κάμερα μέσα και να μαγνητοσκοπεί τις συνεδριάσεις της κορυφής. Μη αδειοδοτημένη μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αντιτίθεται στην ελευθερία του οποιοδήποτε πολίτη να παραβρίσκεται και να καταγράφει. Οπότε μπορεί και να αρχίσει να καταγράφει. Ο πολίτης λέει ότι να έρχεται και να καταγράφει με κάμερα, λέει τέτοιο πράγμα. Έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει. Μπορεί να παρακολουθήσει. Να παρακολουθήσει. Όταν λέει παρακολουθήσει. Σας προτείνω λοιπόν να γνωμοδοτήσει η περιφέρεια. Κάνε λοιπόν ένα ερώτημα στην περιφέρεια. Να κάνετε ερώτημα λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα το κάνω ερώτημα. Εγώ θέλω να έχεις κάμερα. Εσύ δεν θα έχεις κάμερα. Κατά τη δική μου την αντίληψη είναι μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα του νόμου. Εγώ παίρνω απόφαση στην Επιτροπή εδώ πέρα, στην Οικονομική Επιτροπή. Η πρότασή μου είναι να μην υπάρχει. Εάν εσύ θέλεις να υπάρχει, πήγαινε στην περιφέρεια, πες ότι κακώς πήραν την απόφαση, εγώ να γραφτώ σε ένα καμπί και να φέρεις την διατηρήσω, η απόφαση είναι παράνομη. Όχι, εγώ δεν μπορώ να είμαι εδώ να ολοκληρώσουμε καταρχήν την απόφαση. Υπάρχει μια απόφαση του Δημάρχου, έτσι. Εγώ συμφωνώ. Η απόφαση του Δημάρχου είναι και του Προέδρου, του αρμόδιου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής. Θέτει ένα θέμα. Και τα μέλη αποφασίζουν. Ψηφίζουμε από αυτού. Ναι. Να αιτιολογήσω μισό λεπτό. Η πρόταση που κάνει ο Πρόεδρος, έτσι και ο Δήμαρχος,
Έτσι, εγώ συμφωνώ να μπει και η παράγραφο του Γιώργου, γιατί έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι με την παράγραφο του Γιώργου, γιατί πρέπει να έχει διαπίστευση ο άλλος, γιατί εγώ δεν ξέρω ότι θα γίνει αυτό το υλικό. Άλλο να ακούει κάποιος και άλλο να το μεταφέρει, να το διαστραβλώσει και να το κάνει μπροστά. Γιατί ελέγχει. Εγώ αυτό το πράγμα είναι κάτι κρίσιμο. Καταγραφή με τον κύριο. Καταγραφή γίνεται με το πολύ. Δεν γίνεται με κάμερο. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, αν θέλετε να πούμε κάτι πολύ γενικότερο, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχαμε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους μέλος ήμουν και εγώ της Ολυμπιακής Επιτροπής. Το πρόβλημα λοιπόν, όπως είχε γνωμοδοτήσει τότε και το αντίστοιχο όργανο, δεν ήταν η ίδια η καταγραφή, αλλά πώς διανέμεται. Η καταγραφή ποτέ δεν ήταν παράνομη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος παρεξηγείται ή φύγεται, και καλά κάνει αν νομίζει ότι είναι έτσι, μπορεί να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Η απόλυτη καταγραφή όμως δεν είναι πουθενά απαγορευτή σε δημοσίους χώρους. Ψηφίζουμε τώρα ή τοποθετούμε. Ψηφίσαμε και είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάμερα στην. Καταρχήν για να ξεκινήσει τη διαδικασία, ο κ. Κοντετάξη θα έρθει στη θέση του κ. Σουρβαίνου, ο οποίος είχε πρόβλημα σήμερα. Οι μεταφράτες οικογενειακές του πρόεδρου του αντιδήμορφου μέλου, αλλά παρευρίσκεται στη θέση του. Θα κάνω μια ερώτηση. Ο κ. Κουντελάκης μπορεί να έχει και τη θέση του αντιδημάρχου των οικονομικών, δηλαδή όποιες ερωτήσεις είναι απευθυνόντες σε εκείνον ή σε εσάς. Αποποιήθηκε ποτέ τη θέση του αντιδημάρχου. Όχι, απλώς ρωτώ θεσμικά και μόνο για αυτή τη συνεδρία. Έτσι και θα ήταν εδώ πέρα για να ρωτήσουμε για τον απολογισμό. Μα υπάρχει. Σε ρωτάω. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα που είχαμε για να το κλείσουμε. Η πρότασή μου είναι αυτή, ότι εμείς απαγορεύουμε, εγώ προτείνω να απαγορεύουμε τη μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων. Εντάξει, από εκεί και ύστερα, εάν υπάρχει από σένα μια αντίρρηση, θα πας στην περιφέρεια, θα κάνεις ένα αίτημα στην περιφέρεια και αν μας επιτύχει. Μπορεί να ακουαλήσει ένα τέτοιο μια παγκόσμια. Όχι, εσύ μπορεί να κάνεις για την απόφαση που θα πάρουμε. Να προσβάλλεις την απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, με την αιτιολογία την οποία διαμόρφωσε ο κ. Κοντελέκης. Λοιπόν, ψηφίζουμε κύριε. Ναι. Όλοι. Ναι. Δεν συμμετέχω σε επανειλημμένο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, πάρε την κάμερα. Τώρα για κάμερα δεν θα Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Περιμένη, εγώ δεν θέλω να βλέπω τη φάτσα μου στη τηλεόραση. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα βλέπω συνέχεια τη φάτσα μου στη τηλεόραση, γιατί παίρνεις άδεια γι' αυτό. Σου δίνω την άδεια εγώ για να βλέπεις τη φάτσα μου. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, εγώ τη φάτσα μου δεν τη θέλω στη τηλεόραση. Εδώ που έχουν πάρει οι συνεδρίες και δεν θέλω τηλεόραση. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Με υποχρεώνεις εσύ να βλέπω εγώ τη φάτσα μου τηλεόραση. Δεν καταλαβαίνω. Είμαστε δημόσια πρόσωπα. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Τίποτα δεν έχω να κρύψω. Λοιπόν, πάτε στους παραγωγείς. Μέχρι να έρθει η απόφαση της περιφέρειας, πώς θα γίνει. Δεν έχει την άδεια. Να το πούμε έτσι και όχι. Αν έχετε την άδεια, δεν ξέρω κάτι να το κλείσουμε μεθαύριο αυτό. Δικαίωμά σα. Όχι, δεν είναι δικαίωμά μα. Άμα έχετε την άδεια να το κάνετε χίλιε φορέ. Χωρί άδεια δεν το ξανακάνετε. Όχι, δεν ξέρω να πάρει την κάμερα από το Γιάννη. Πώ θα γίνει δηλαδή. Φαίνεται αποσπάσματα και βάζετε στην τηλεόραση τώρα, μην τρελαθούμε. Αποσπάσματα από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, ας προχωρήσουμε τη διαδικασία. Όχι, η κάμερα δεν προχωράει τη διαδικασία. Έχουμε πάρει απόφαση. Δεν προχωράμε τη διαδικασία. Ακολουθήστε τη διαδικασία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε να γιατί θα αναγκαστούμε να βγάλουμε κάτι τέτοιο. Φωνάξτε την τέλο πάντων. Φωνάξτε, αυτό νομίζετε ότι είναι πρέπον, να τη φωνάξετε. Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω κιόλας, ο Γιώργος μπορεί να το ξέρει και εσύ την έχεις να το ξέρεις.
τι προβλέπουν οι κανονισμοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε κάθε φορά να παίρνουμε στις τέτοιες διαδικασίες από κάποιον. Από ένα σχέδιο. Πάντα δεν υπάρχουν αποφάσεις να διώξουμε έναν αποφάσιστο κάτω από κάτω. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μην το πρωτοκόλλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε για να συνεχίσουν τη διαδικασία. Η κάμερα δεν θα βγει μακριά. Με αυτά τα δεδομένα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ωραία, και εγώ σου προτείνω πάρτε να με. Είναι ένα τρόπο για να μην τα εκμεταλλευτούμε δηλαδή τώρα. Σε είναι δημόσιο. Ναι. Συνεδριάσει είναι δημόσιο. Ο κόσμο έχει δικαίωμα να παρακολουθεί ο πρόγραμμα μια πρόταση. Τα παιδιά έχουν κάνει να τα προτάσουν. Όχι, ψηφίσαμε και τελείωσε. Εάν εσεί, σαν πρόεδρο τη Επιτροπή, κρίνετε πρέπει να πούμε, θα απομακρυνθεί. Δεν είπα. Εδώ είπαμε. Όλοι ψηφίσαμε, εκτό του κυρίου, ακόμα και ο κύριο Δημάκη ψήφισε, θα αρχίσει να απομακρυνθεί. Κάνω ό,τι να θέλει. Δεν θέλω εγώ δηλαδή να είμαι. Ούτε εγώ, με τίποτα. Συνέχεια. Αποσπάσματα. Είμαι στο συμβούλιο να κάνω έτσι, να κάνω έτσι, να κάνω έτσι. Και βγαίνουμε στο ίντερνετ και αφαιρούμε αυτά που λέμε. Και πάμε μπροστά που μα απολέμουν. Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δεν θέλει εδώ μέσα. Όποιο θέλει, α είναι. Δεν βλέπω εγώ τη φάτσα μου. Περί τη δημοσιότητα του συνεδριάσματο. Τώρα θέλω μια φωτογραφία, όχι να είμαι. Και τη συμμετοχή στο μέσο έχει να κάνει με την αδειοδότηση των μέσων και την πιστοποίηση. Η πιστοποίηση των μέσων διασφαλίζει ότι από τη στιγμή που κάποιος θίγεται, επειδή το μέσο έχει αδειοδότηση, όταν κάποιος θίγεται εκ του τρόπου παρουσίας των συνεδριάσεων, να μπορεί να υπερασπιστεί την προσωπικότητά του. Στα μέσα του ίντερνετ δεν μπορεί κανένας να υπερασπιστεί ακόμα την προσωπικότητά του της δυσφήμισης δια του τύπου. Και γι' αυτό γίνεται ο νόμος ο οποίος θα καθιερώσει, αν το καθιερώσει δεν με αφορά, την ονομαστικοποίηση των μέσων. Εάν εγώ προσβληθώ από τον τρόπο παρουσίασης, γιατί ο κύριος Περιμένης αυτή τη στιγμή εξασκεί μία βία. Μία μεγάλη βία απέναντι στις προσωπικότητες, διότι τι κάνει ο κύριος Περιμένης αυτή τη στιγμή, λέει. Ότι εγώ τραβάω στα πλαίσια της δημόσιας συνεδρίασης. Έχω το δικαίωμα να τα προβάλλω όπως θέλω και αν εσύ κύριε Δήμαρχε αισθανθείς θυγμένος από τον τρόπο προβολής μου, δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Έναν τυπίου πράγματος θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Απάνω από ένα ανεπίσημο site, ενώ αν είναι μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, ένας αδειοδοτημένος τηλεοπτικός σταθμός, ένα οτιδήποτε, μπορώ να πάω και να προσφύγω και να πω ο κύριος αυτός, το μέσο αυτό προβολής, άρα αυτή τη στιγμή τι κάνει ο κύριος Περιμένης. Εκ του ασφαλούς και με την έννοια του ανύπαρκτου κατά τον νόμο μέσου του, κατά τον νόμο, δεν λέω ότι είναι της πράγματος ανύπαρκτο, είναι μη αναγνωρισμένο από τον νόμο, επιφυλάσσει δικαιώματα μόνο για τον εαυτό του. Και αντιστοίχως βιάζει τα δικά μου δικαιώματα να προασπίσω τον εαυτό μου αν αισθανθώ ότι θίγομαι. Αυτή είναι η βία που ασκεί ο κύριος Περιμένης. Και είναι πραγματική βία, γιατί η προσβολή προσωπικότητας και η μη δυνατότητα υπεράσπισης της προσωπικότητας είναι μορφή βίας. Τελεία. Τώρα το τι θέλει να κάνει είναι... Να βάλουμε, μην θα πω δύο πράγματα μόνο, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ιστορικά και μόνο, να υπενθυμίσω και στον κύριο Πουδηλάκη, όταν τέθηκε πριν δύο χρόνια το ζήτημα παραμονής καταγραφικού μέσου της συγκεκριμένης κάμερας στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπερθεμάτησε. Ναι. Ώστε να υπάρχει. Ναι. Διότι είναι το δικαίωμα του οποιοδήποτε να καταγράφει είτε για προσωπική χρήση είτε για δημόσια χρήση. Αυτά ήταν τα ακριβές λόγια. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, όπως αν δεν γνωρίζετε, οτιδήποτε καταχωρείται στην Ελλάδα ηλεκτρονικά σε domain name, σε όνομα καταχωρητή, υπόκειται και στην ελληνική νομοθεσία. Είναι υπαρκτό το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το οποιοδήποτε. Φέρετε την πιστοποίηση, εγώ σε ποιον θα κάνω μήνυση. Σε ποιο όνομα θα κάνω μήνυση. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Και δεν μας το λέτε το μέσο σας. Και δεν μας δίνετε την πιστοποίηση. Όχι, επανειλημμένως σας έχω αναφέρει. Γιατί δεν έχω να κρύψω. Είστε κατά τον νόμο υπεύθυνος του μέσου. Βεβαίως. Γιατί είναι καταχωρημένο στο όνομά μου και δεν το έχω να το κρύψω αυτό.
Εξάλλου είναι κοινή πληροφορία. Έχετε δημοσιογραφικό μέσο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Η σύγχρονη τάση, η πραγματικότητα, υποδεικνύει ότι το μέσο ενημέρωσης δεν είναι μόνο η τηλεόραση, η ψηφιακή αναλογή όπως έχουμε συνηθίσει, ή η εφημερίδα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, αλλά είναι και οτιδήποτε ηλεκτρονικό, το οποίο, και ξέρετε το μεγάλο το θέμα που είχε προκύψει πριν 3 χρόνια με τους bloggers, για το αν θα πρέπει ή όχι να αναμεταδίδουν ή να καταγράψουν πληροφορίες. Εάν νομίζετε, όταν εγώ ίδιος, ειδικά στο θέμα των οικονομικών επιτροπών, διασφαλίζω ότι ολόκληρο το αρχείο όπως καταγράφεται, χωρίς περικοπές, αλλαγές, μοντάζ κτλ, αν θα αναρτηθεί, θα αναρτάται αυτούσιο, δεν βρίσκω τον λόγο για ποιο είναι το θέμα της όλης διαδικασίας. Να σας αφήσω την υπηρεσία μου, κύριε, να την βάλετε στο ίντερνετ για να δείτε τα χρόνια που, τα 13 χρόνια που είμαι εδώ μέσα, πόσα έχω πάει. Καταλάβατε. Λοιπόν, τοποθετήθηκα, η κάμερα δεν θα φύγει. Γι' αυτό έχω φέρει και να το... Δεν θα φύγει, μην την ακουμπήσετε. Μην την ακουμπήσετε. Σε παρακαλώ πολύ. Μην την ακουμπήσετε. Μην την ακουμπήσετε. Τίποτα. Τι σε παρακαλώ. Μην την ακουμπήσετε. Μην την ακουμπήσετε. Μην την ακουμπήσετε. Έχουμε πάρει απόφαση και να τη βγάλει. Μην την ακουμπήσει. Δήμαρχε. Μπορεί να τη βγάλει, σε παρακαλώ πολύ. Δήμαρχε, σου απάντησα όλα. Έτσι, έχουμε πάρει απόφαση. Δεν είναι εδώ πέρα. Η απόφαση δεν είναι εδώ πέρα. Κανενός τσιφλίκι δεν είναι. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Δημοκρατικά πήραμε απόφαση. Σε παρακαλώ. Άσε την κάμερα. Μην την ακουμπά. Δήμαρχε, μην την ακουμπά. Χτυπά και εμένα. Τι? Μην ακουμπά την κάμερα. Ακριβώ. Ακριβώ. Ξέρετε. Ποιο τον χτύπησε, εγώ. Δεν τον χτύπησε. Είμαι πάρα πολύ. Χρειάζεται ψυχραιμία. Θα το γράψω ελληνικά και προτείνω να πάμε σε άλλη αίθουσα να συνεδριάσουμε. Σε άλλη αίθουσα και μέσα θα είμαι εγώ στην πόρτα, δεν περνάει κάπου. Ας διατηρήσουμε την κοινωνία. Δεν μπορεί να έχουμε φασισμό αυτό το πράγμα. Όλα τα άτομα στον εαυτό μας είναι φασισμό. Είναι φασισμό. Έρχεται με ένα συγκεκριμένο σκοπό για να μην γίνουν συνεδριάσεις. Απλό είναι φασισμό. Τελείως. Δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ. Πάμε σε άλλη αίθουσα και θα κάτσω εγώ στην πόρτα. Αλλά πάνω από την ευθύνη δεν θα μπει μέσα η κάμερα. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αίθουσα. Τελείωσε το καλαμπούρι αυτό. Καλαμπούρια τελειώσαμε. Δεν είμαστε εδώ πέρα όλοι σφαλιά. Μιλάω όμως, δεν θα τη βάλεις. Μιλάω, εδώ θα γίνει το αυτό. Τελείωσε. Δεν σε χτυπάω. Το είναι έξι ανοιχτή για να λες χτύπαμε. Εσύ με φασισμό δεν θα κάνεις αυτό. Εντάξει. Ο φίλος μας έδωσε. Μου απαγορεύεις. Κάνε μου καταγγελία. Όχι, απαγορεύεις να πω μέσα στη μέσα. Σου επιτρέπω εκτός από παράνομες πράγματα. Μαχαίρια που έχεις. Μου απαγορεύεις να πω μέσα. Σου απαγορεύω εκτός τα μαχαίρια και τα σφυριά που έχεις μαζί σου. Έχεις μαχαίρια και στιλέτα και τέτοια. Εντάξει, κατά την άποψή σου. Μου απαγορεύεις να πω μέσα. Όχι, δεν σου απαγορεύω. Μπορείς να μπεις εσύ μόνος σου χωρίς τα στιλέτα που έχεις μαζί σου. Δεν θέλουμε στιλέτα εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Πόσο θα κάνουμε. Διαπίστευση και θα τελείωσε.
διαπίστευση από τους άνθρωπους ενός. Και δεν γίνατε φυλακές. Όχι, δεν γίνατε φυλακές. Συνεδρίασες. Γίναμε. Απαγορεύεται. Εσύ με φασισμό, με φασιστικές πράξεις, έρχεσαι με επιστημονικές. Τι βάζω. Φυσικά τη δική μου. Φυσικά τη δική μου. Εγώ δεν είμαι φασίστας. Γι' αυτό. Έτσι. Δεν είναι θέμα. Πρέπει. Ξέρετε τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Επιτέλους να πάψει αυτό το πράγμα. Δεν θέλεις να γίνει ο συνεδριάσεις. Δεν θα γίνει το δικό σου. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τελειωμένα τα πράγματα. Έτσι, αν θέλεις εσύ να γίνεις τραμπούκος, να γίνεις στο σπίτι σου και όπου θέλεις. Τραμπούκος, όχι εδώ μέσα. Είναι έτσι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ας αρχίσουμε τώρα, εγώ θα κάθομαι εδώ και θα παρακολουθώ. Και αν θέλει αυτή, ας μπει με αυτά πολιτικά, τα μαρκούρια. Τι θέλεις να πει. Μου απαγορεύεται να μπω μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης. Πήραμε μία απόφαση. Μου απαγορεύεται να μπω μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης. Δεν σου απαγορεύεται. Μου απαγορεύεται. Και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν σας απαγορεύεται κανείς. Αφήστε με να πω. Μπορώ να μιλήσω. Αφήστε με να πω. Χωρίς την κάμερα. Αφήστε με να πω. Διορθωθείτε και μετά. Θα διορθωθείτε και μετά. Αφήστε με να μπω στην αίθουσα της συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθετε να σέβεστε τις αποφάσεις. Αφήστε με να πω. Γιατί η δημοκρατία προθέτει. Αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Λοιπόν, να αφήστε με να πω. Έλα ρε, είναι δικατάς αυτό. Είναι δυνατός συνάδελφος να μου απαγορεύει με σωματικά την περισσοδό. Γιατί να δεχτούμε το δικό σου. Γιατί να μην γνωμοδοτήσει η περιφέρεια. Ποια περιφέρεια, ποιος ήταν ο πραγματικός. Συζητάω να ζητήσει. Δεν κατάλαβα. Όλοι διαφωνούν. Α πω μια λογική των πραγμάτων. Ξέρω ότι έχω δίκιο. Μια λογική των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή παίρνει. Να δει αν με πάρει. Παίζουν ούτε τα ακούω, συνεχίζω. Αυτή τη στιγμή 6-7 άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να μην μαγνητοσκοπείται το συγκεκριμένο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχουμε άδικο εμεί. Δεν μπορεί για αυτή τη συνεδρίαση, εφόσον είναι επιθυμία αυτά συναδέλφου, να σεβαστεί αυτό το δικαίωμα και να ελέγξει από αύριο, εάν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλη το συνεδρίαση. Εγώ σου λέω ότι 7 συναδελφοί σου σε μία συνεδρίαση που συνεδρίαση έχουν συνέχεια, σου λένε Πέτρο, δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Άστο το απόφαση. Την επιθυμία του λέω. Ξέχαντα μου, σου λένε Πέτρο, νομίζουμε ότι δεν έχει δικαίωμα και δεν θέλουμε. Εσύ λες, αν έχω δικαίωμα, θέλω να το κάνω. Γιατί δεν διαγνώστηκες από αύριο τη δυνατότητα να τις μαγνητοσκοπείς επισήμως τις συνεδριάσεις και ξεκίνησε το από την επόμενη φορά. Γιατί να σου πω λοιπόν. Γιατί είναι επιθυμία 7 ανθρώπων. Δέξτε σε ως ανθρώπινη επιθυμία. Όχι ως θεσμική απόφαση. Το πλειοψηφικό μοντέλο επειδή ανήκεις και εσύ στην αδρία και εσύ ανήκεις και αγωνιζόσουν βάσει των δικών σου απόψεων και αυτών που εκπροσωπούσε εκείνη την εποχή στη μειοψηφία. Το ξέρεις ότι το πλειοψηφικό μοντέλο δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο. Όχι. Να παραιτηθεί του πιθανού, όπως λες εσύ, δικαιώματός μου. Δεν θέλω να παραιτηθεί. Άλλο δεν θέλω. Θέλω να γνωμοδοτηθεί από το αμόδιο όργανο. Ειδικά για αυτό που είναι σήμερα όμως είναι ο οικονομικός απολογισμός. Αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, Πέτρο, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ξέρεις πολύ καλά ότι με κατηγορούν για πράγματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ. Κάνε το άλλο. Ζήτα άδεια από τη ευθύνη και αν σου εγκρίνει η ευθύνη, το κάνουμε εδώ μέσα. Ζήτα άδεια. Ζήτα άδεια. Ζήτα άδεια. Κάντε όμως κάνε το κατήριο των ελεγχών. Ακούστε τι προτείνω εγώ. Για να με ακούνε όλοι. Ακούστε τι προτείνω εγώ βάσει του κυρίου Κουτελάκη που είχαμε τη συζήτηση πριν. Να καταγραφεί αυτή τη φορά και οποιαδήποτε άλλη φορά να το κοιτάξουμε. Εντάξει, εσείς μπορεί να παίρνετε ό,τι απόφαση θέλετε. Θα μου απαγορεύσετε ως μέλος Οικονομικής Επιτροπής. Περάστε δίπλα. Αφήστε με να περάσω. Απλό είναι το ζήτημα να αφήσεις εδώ τα... Αφήστε με να περάσω μέσα. Εμείς αρχίζουμε. Αρχίζετε και κλεισμένο το θυρών γίνεται η συνεδρίαση. Πάρτε απόφαση ότι γίνεται συνεδρίαση και κλεισμένο το θυρών και φωνάξτε την αστυνομία να με διώξει. Φωνάξτε την αστυνομία να με διώξει. Είναι δυνατόν να απαγορεύεται σε μέλος Οικονομικής Επιτροπής της Αντιπολίτευσης. Όχι, σου επιτρέπουμε. Που έχω να κάνω σχόλια επί του προϋπολογισμού που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι μέσα και μπορεί να απαντήσει. Να μην με αφήνετε να μιλήσω. Επί του ταμιακού απολογισμού. Είναι δυνατόν. Μου στερείτε δηλαδή την ευκαιρία να μιλήσω με τον αντιδήμαρχο επισήμω.
όχι με παράνομα μέσα. Πέτρο, γιατί μας ενοχλούν όλους, είναι προσωπικό. Το τι ενοχλεί τον καθένα είναι δικαίωμά του. Δεν πειράζει. Αφήστε με να περάσω. Είναι δικαίωμά μας. Αφήστε με. Θα αφήσεις αυτά τα παράνομα να περάσω. Απλό είναι το ζήτημα. Αφήστε με να περάσω να συνεχίσουμε όλους. Είμαστε 10 μέλη. Και επειδή σας ενοχλούν, τραπεζίζετε εναντίον μου. Δεν τραπεζίζουμε, δεν τις αφήνεις. Και δεν με αφήνεις να περάσω. Αφήσεις τα παράνομα, αυτά σου λέω. Στα παράνομα να υπό όρους θα πω μέσα στην οικονομική εκπομπή. Και εγώ με απόφαση. Υπό όρους. Αφήστε με, η απόφαση είναι παράνομη. Αφήστε με να περάσω μέσα. Κάνε ερώτηση στην περιφέρεια και αν είναι παράνομη. Αφήστε με να περάσω μέσα. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και εγώ συμφωνώ. Όλοι. Όλοι. Τι λέω. Τι Δευτέρα τι με Θα με στην κάμερα. Θα αποφασίσεις να φωνάξετε την αστυνομία, να φωνάξετε την αστυνομία να μου επιβάλλει την απόφαση που λέτε ότι έχετε πάρει. Να τη φωνάξετε, καλέστε την. Καλέστε την, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Θα βάλετε δημοτικούς συμβούλους κατόπιν εντολής δημάρχου να κλείσουν την πόρτα σε μέλος της οικονομικής. Με ενοχλεί αυτό, Πέτρο, με ενοχλεί. Με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Με ενοχλεί. Θέλω να αρχίσει η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Έχω ερωτήματα και στο κύριο. Όπως ενοχλεί όλους τους συναδέλφους. Όλοι οι συνάδελφοι του ομόφωνα τους ενοχλεί. Πρέπει να σεβαστείς, να σεβαστείς την απόφαση του συνεδρίου. Τι να κάνουμε, με το ζόρι, πας στο κράτος με το ζόρι. Αφήστε με να περάσω μέσα. Αφήστε να γίνει συνεδρίαση. Είναι δικαίωμα όλων μας να βρισκόμαστε μέσα στη συνεδρίαση. Δεν ενοχλούμε κανέναν εμείς. Κύριε Δημάκη. Επειδή το μέλος της Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής με τη συμπεριφορά του και με τις ενέργειες του δυσκολεύει τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, εμείς αυτή τη στιγμή την αναβάλουμε για κάποια άλλη στιγμή. Ορίστε εσείς από εγώ θα ζητήσω την εξαίρεση του Πέτρου. Το λέω και είναι συνάδελφος και λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορεί να συνεδριά την εξαίρεση. Όπως υπάρχει κανόνες της λειτουργίας, υπάρχει και κανόνες όταν ένα άτομο δυσκολεύει τη λειτουργία. Εγώ δεν μπορώ να γράφουμε, να φτάσουμε στα δικαστήρια, δεν μπορώ να δέχουμε φασισμούς. Θα σε γράφω θες, δεν θες. Όχι, δεν θα με γράφεις, θέλω, δεν θέλω. Θα με γράψω όταν θέλω. Απλά είναι δεσμευμένο. Υπάρχει και το αντίστοιχο από αυτό που λες εσύ. Τι πρέπει να κάνουμε, Εγώ σας μιλάω σήμερα, αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει. Ποτέ στη ζωή μου. Κύριε Δήμαρχε, ακούστε με εμένα. Είμαι σκοτς. Λοιπόν, έχετε δικαίωμα και να κάνετε και επιθυμούν τον θρόνο, να αλλάξετε έδρα της συνελεύσεως και να αναβάλλετε. Πάμε στο τρίτο. Λοιπόν, αναβάλουμε είτε ορίζεται προθεσμία, να ξέρουμε να μην χρειαστεί πάλι εδώ πέρα να έρθει η ημερησία διάδοση, ή λοιπόν περιμένουμε πότε θα έρθει η ημερησία διάδοση. Και τελείως. Δεν θα καθίσουμε τώρα εδώ πέρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας μεταξύ μας. Πιο πολλές συναντάσεις πώς γίνεται. Πιο πολλές συναντάσεις. Αυτό δεν ξέρει στα χρονικά. 12 χρόνια σε δράση η Επιτροπή, α πούμε, δεν ξέρει. Συνέβη, συμφέρει σε αντίθετο. Τελειώσαμε, κύριε, περιμένετε, τελειώσαμε. Δεν είναι γίνεται. Τι περιμένετε. Θα μας πάρετε και στις μας στιγμές. Όχι, είναι επίσημη ότι σταματάτε τη συνεδρίαση. Την αναβάλλετε για κάποια άλλη. Θα σας ενημερώσουμε, τι ας πω, θα κάνουμε, θα σταματάει. Εντάξει, θα περιμένω τον κύριο Δημάκη να φύγει. Ο κύριο Δημάκης έξω.